Άρα, ας ξεκινήσουμε να δούμε πρώτα ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Υπάρχει η λεγόμενη ελκυστικότητα της προσφοράς στην αγορά από τον καθένα, που είναι συνδυασμός της ποιότητας της δουλειάς σας, του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρετε μέσα από αυτή τη δουλειά και της τιμής. Μην μου πείτε ότι δεν τα χρησιμοποιούν αυτά οι ασθενείς για να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει. Και επίσης υπόθηκε προηγουμένως ότι όλα έχουν αρχή και τέλος. Αυτό είναι δεδομένο στην αγορά. Υπάρχει, όλοι έχουν ένα κύκλο ζωής. Όλα. Μηχανήματα, φάρμακα κτλ. Ξεκινούν, έχουν μια δυναμική πορεία ανάπτυξης, φτάνουν την ωριμότητα και στη συνέχεια αν δεν υποστηριχτούν ή αν δεν έχουν λόγο ύπαρξης πια στην αγορά, φτάνουν στη λεγόμενη παρακμή. Όλα χρειάζονται την υπενθύμηση, την ενημέρωση. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε και όλη αυτή η σχέση. Όσο περισσότερα πράγματα υπάρχουν που ικανοποιούν την ίδια ακριβώς ανάγκη, την ίδια ακριβώς επιθυμία, τόσο περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα προσπαθούν να υπενθυμίσουν. Ξέρεις, είμαι κι εγώ εδώ με αυτό το φάρμακο, είμαι αυτό τον εξοπλισμό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και εκεί μπαίνει λιγάκι η κακή εφαρμογή, αν θέλετε, του μάρκετινγκ. Υπάρχουν διαφορετικές. Οι αλήθειες που λέμε για τον κύκλο ζωής είναι ότι τα πάντα έχουν περιορισμένη διάρκεια. Κάθε προϊόν περνάει από αυτές τις φάσεις. Τα κέρδη αυξάνονται και μειώνονται. Και φυσικά χρειάζονται διαφορετικό χειρισμό σε κάθε περίπτωση. Παροχημένες πρακτικές ή φάρμακα που έχουν κυκλοφορήσει πολύ και δεν έχει αποδειχτεί η αξία τους, θα βγούνε από την αγορά εάν δεν καταφέρουν να τα υποστηρίξουν κατάλληλα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άλλα φάρμακα που εξακολουθούν και παραμένουν στην αγορά γιατί εξαιτίας της ποιότητάς τους. Ποιος αμφισβητεί τη διαχρονικότητα της ασπιρίνης? Πόσα χρόνια κυκλοφορεί σαν φάρμακο? Και υπάρχουν γιατροί, δεν το λέω, που λένε ότι καλύτερο φάρμακο από την ασπιρίνη δεν υπάρχει, ανάλογα με τις ειδικότητες. Διαφορετικά παραδείγματα κύκλων ζωής, Coca-Cola σε μια διαρκή ωριμότητα, και το άλλο παράδειγμα που σας είχα δείξει με το γρήγορο κέρδος, είναι αυτό που λέμε της εφήμερης μόδας. Το να κάνεις την αρπαχτή στην αγορά. Είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι το περιτύλιγμα είναι πολύ σημαντικό. Και δεν έχετε προϊόν, δεν έχετε περιτύλιγμα. Αλλά το περιτύλιγμα για σας είναι ο χώρος στον οποίο δουλεύετε. Το περιβάλλον. Αυτό λειτουργεί σαν περιτύλιγμα για τους ασθενείς. Η τιμή σας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι λειτουργούν με δύο κριτήρια τα σημαντικότερα για σας. Τιμές αναφοράς, ξέρουν τι περίπου παίζει, και πάντοτε υπάρχει ο συσχετισμός τιμής-ποιότητας. Σε οτιδήποτε, είτε αυτό είναι ιατρική πράξη, οτιδήποτε υπάρχει ο συσχετισμός τιμής-ποιότητας. Είναι ακριβώς, είναι καλός. Είναι φθηνός, δεν είναι τόσο καλός. Είναι περιφερειακός, δεν μπορεί να είναι τόσο καλός. Είναι σε μεγάλο κέντρο, είναι. Τι κάνουμε για την τιμή? Υπάρχει ο στόχος της τιμολόγησης, ανάλογα με το τι πιστεύουμε για τον εαυτό μας, τι μπορούμε να κάνουμε, ποια είναι η ποιότητα της δουλειάς μας. Και στη συνέχεια, εκτιμούμε πάντοτε και τον ανταγωνισμό, μέχρι την επιλογή της τελικής τιμής. Τι θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Αυτό που θα πρέπει να ξέρετε για την τιμή, εφόσον έχετε ένα ιατρείο, έτσι, έχετε μία επιχείρηση, υπάρχει το λεγόμενο νεκρό σημείο. Είναι το σημείο όπου έχετε ισοφαρίσει λιγάκι κέρδη και έσοδα-έξοδα. Από εκεί και πέρα, η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας με τα ίδια πάγια οδηγεί σε υψηλότερα συνολικά κέρδη, έσοδα, άρα κερδοφορία. Αλλά υπάρχει ένα όριο πάλι.
να μην υπερβείτε ποτέ αυτό το σταθερό κόστος. Εάν χρειαστεί να πάτε σε περισσότερα πάγια, τότε αλλάζει το όλο σενάριο και θα πρέπει να βρείτε ένα άλλο σημείο ισορροπίας για το πώς θα τα βγάλετε πέρα οικονομικά. Διανομή. Πού είστε. Μπορεί να έχετε κάποιο ιατρείο, μπορεί να είστε σε κάποιο νοσοκομείο, κάποιο ιδιωτικό κέντρο. Αν είστε σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλάζουν λιγάκι τα δεδομένα. Αν έχετε το δικό σας ιατρείο, τότε κεντρική περιοχή, περιφερειακά εμπορικά κέντρα, συνοικιακά κέντρα ή χώρος μαζί με άλλους γιατρούς σε ένα κτίριο κτλ. Αλλάζουν λιγάκι την προοπτική του πώς αντιμετωπίζεστε. Ένα κεντρικό ιατρείο, για παράδειγμα, μπορεί να αξιολογηθεί από τον αριθμό των ατόμων που περνάνε από αυτό, το πόσο εύκολο είναι στην πρόσβαση, το πόσο φαίνεται, ταμπέλες κτλ. Και το μέσο κόστος που έχει για σας για τη λειτουργία. Και φτάνουμε στο μεγάλο αγκάθι της επικοινωνίας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα για την επικοινωνία στο μάρκετινγκ. Δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όλα αυτά. Δεν επιτρέπεται και δεν είναι και θεμητό. Τα βασικά στοιχεία που εσάς σας ενδιαφέρουν είναι το word of mouth, η κοινωνική διάχυση του μήνυματος που λέμε, το σημείο πώλησης που σας είπαμε την τοποθεσία του καταστήματος και η συσκευασία, συγγνώμη, είναι το περιβάλλον του χώρου σας. Είναι στοιχείο της εικόνας σας. Τα υπόλοιπα και η δημοσιότητα επίσης. Αλλά η δημοσιότητα, ξέρετε, είναι δικό μου μαχαίρι, πηγαίνει και θετικά και αρνητικά. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να την ελέγξουν, μέσα βγάζουν συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Εάν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και το ίδιο, καλώς. Αλλά η δημοσιότητα είναι το αποτέλεσμα της δράσης μας. Επομένως, εάν καταφέρει να το πετύχει την καλή δημοσιότητα, είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην διαμόρφωση της εικόνας σας για την αγορά. Συγγνώμη, για το χώρο. Δύο τρόποι με τους οποίους λειτουργούμε και εδώ μπαίνουν μέσα και οι εταιρείες. Έτσι φαίνεται. Υπάρχει η διαδικασία της όθησης και της έλξης. Η έλξη λέει ότι εγώ θα δημιουργήσω τέτοια ζήτηση και εικόνα για το προϊόν στον τελικό χρήστη, σε αυτόν που θα πάρει τα φάρμακα, σε αυτόν που θα κάνει την επέμβαση μέσα από την επικοινωνία και ξεκινάει φυσικά από την βιομηχανία, έτσι ώστε αυτοί θα έρθουν και θα πούνε «Γιατρέ, εγώ θέλω να κάνω ρομποτική». Άρα, τι θα κάνει ο ενδιάμεσος? Θα έρθει και θα το ζητήσει από μένα. Και υπάρχει και η άλλη διαδικασία που έρχεται και λέει «Εγώ, για να προωθήσω αυτό το μηχάνημα, θα πάω στον ενδιάμεσο και θα του πω, ξέρεις, έχεις αυτά τα έξτρα, εάν το προωθήσεις, σαν λύση». Και τα δύο λειτουργούν συνδυαστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κάτι έτσι, ανεκμετάλλευτο, και σε εσάς θα έρθουν και στους ασθενείς θα πάνε. Έτσι ώστε να αυξηθεί η συνολική ζήτηση. Να κάνουν ακόμη πιο ισχυρή τη θέση τους. Οι ασθενείς, ιδιαίτερα στη δική σας την περίπτωση, που θεωρείτε ότι είσαστε υψηλής ανάμιξης υπηρεσία, υψηλής ανάμιξης, δηλαδή μπαίνει σε πολύ μεγάλη διαδικασία ο ασθενής μέχρι να καταλάβει τι γίνεται και να έρθει και να αποφασίσει και να αισθανθεί σιγουριά για το ότι κάνει την σωστή επιλογή, περνάνε από αυτή τη διαδικασία. Το σκέφτομαι, μαθαίνω, αισθάνομαι ενεργό. Μόνο αν σας το φέρουν στο νοσοκομείο και δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, θα πάει ανάποδα. Πρώτα θα έχει ενεργήσει, όχι με τη θέληση του, κατά κάποιο τρόπο θα τον φέρουν, και μετά θα μάθει για σας είτε θετικά είτε αρνητικά. Ξεκινάμε έτσι. Άρα θα πρέπει να δεχτείτε ότι μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν, να ενημερωθούν, να κάνουν τη γύρα τους, να δούνε 2-3 ακόμα, να δημιουργήσουν κάποια στάση απέναντί σας καλύτερη από τους υπόλοιπους και να έρθουν σε εσάς για να κάνετε την ιατρική πράξη. Αυτή είναι δεδομένη η διαδικασία. Πείτε μου ότι δεν σας ενδιαφέρει να έχετε να γίνει η ενέργεια από εσάς, αλλά να γίνει από κάποιον άλλον.